Η υπεραγία Θεοτόκος ήταν επί χίλια χρόνια προστάτης της βασιλεύουσας. Ήταν σύμμαχός της, υπέρμαρχος, στρατηγός της. Και όχι μόνο, ήταν και σύμμαχος των Ελλήνων στις πρόσφατες δοκιμασίες τους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αφιέρωσε την πόλη που ο ίδιος ίδρυσε, την Κωνσταντινούπολη, στην υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι, Θεοτόκος θεωρείται προστάτης της βασιλεύουσας και κατ' επέκταση του ελληνισμού. Το 620 μετά Χριστόν, απόντος του αυτοκράτορας Ηρακλείου, περικύκλωσαν την πόλη τα εχθρικά στήφη των Αβάρων, ο κίνδυνος εγγύης. Οι πρόγονοί μας κατέφυγαν στην προστασία της Θεοτόκου και έγινε το θαύμα. Φύσηξε ξαφνικά φοβερός ανεμοστρόβιλος και βούλιαξε όλα τα καράβια των εχθρών. Η πόλη εσώθη χάρη στην Παρθένο, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Σιώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σου θα'ναι. Έτσι παρηγορούσε η λαϊκή Μούσα την Δέσποινα του κόσμου για το χάσιμο της πόλης. Ήταν πίστη του λαού ότι η βασιλεύουσα ήταν η πόλη της Παρθένου. Στην εποποιία του 1940, οι ίδιοι οι πατέρες μας, που πολέμησαν στον ένδοξο αυτό αγώνα, μας διαβεβαιώνουν ότι εμφανιζόταν στο μέτωπο η ίδια η Παναγία, τους ενίσχυε, τους έδινε θάρρος, συμπολεμούσε. Τα σχετικά περιστατικά είναι εδώ πολλά και συγκλονιστικά. Αλλά και κατά την γερμανική κατοχή, η Παρθένος προστάτευσε πόλεις και χωριά. Άκρο σημαντικό είναι το ακόλουθο σχετικό περιστατικό. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου 1943. Οι κατακτητές πήραν την απόφαση να κάψουν το χωριό ορχομενό της Βιωτίας και να σφάξουν όλους τους κατοίκους του. Και κατά το βράδυ στις 10 Σεπτεμβρίου, ολόκληρη γερμανική φάλαγγα με τάγκς και στρατιώτες ξεκίνησε για το χωριό. Τι φόβος και τι τρόμος. Και καθώς τα τάγκς και οι οπλισμένοι στρατιώτες έμπαιναν στο χωριό, συνέβη κάτι το αναπάντεχο και θαυμαστό. Στο χωριό υπήρχε ναός αφιερωμένο στην Παναγία. Από το ναό αυτό πετιέται μια μεγαλοπρεπής κυρία. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε. 2-3 μέτρα πάνω από τη γη. Κοίταξε προς το χωριό και φώναξε. Κράβγασε. «Παιδιά μου, σας έχασα απόψε». Κατόπιν εστράφη προς τον γερμανικό στρατό. Μια ισχυρότατη ακτινοβολία βγήκε από το σώμα της και ακινητοποίησε τα τάγκς. Ήταν η Παναγία. Οι Γερμανοί τα έχασαν, φοβήθηκαν και άλλαξαν σχέδια. Ο Όφμαν, ο ειδικητής της φάλαγγας, έδωσε εντολή στους στρατιώτες του και τους κατοίκους του χωριού να πάνε στο ναό και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Πήγε και ο ίδιος, είδε την Παρθένο στην εικόνα και τους είπε: «Αυτή σας έσωσε. Το σωτήριο αυτό γεγονός γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου στην πόλη του Ορχομενού». «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», λέει ένα εθνικό μας εμβατήριο παλαιότερα που μετρούσε ο ηρωισμός, ο λόγος αυτός είχε ισχύει. Σήμερα που μετρούν οι υπερσύγχρονοι εξοπλισμοί, ο λόγος αυτός πάβει να ισχύει. Δύο ατομικές βόμβες και εξαφανίζεται η Ελλάδα. Και είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς. Είμαστε ένα ποντίκι ανάμεσα σε πεινασμένες γάτες. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει όταν έχει ως υπέρμαχο στρατηγό την υπεραγία Θεοτόκο. Τότε δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά και ξανά προς τη δόξα τραβά.